Σήμερα στο Σεφ στον Αέρα, η Ελένη φιλοξενεί τον Σεφ Λευτέρη Μπαϊράμι από το Γαλεξίδι. Μόλις θα φτιάξει τα αυτά, Ελένη μου, θα τα φας την ίδια μέρα. Θα κάνω πολλά, ρε παιδί μου. Δείτε τη συνταγή για τη βελούδινη σούπα αρακά. Παρηγοριά την ψυχή σου. Το αγριογούρουνο με πράσα και σελινόριζα. Όπου αυτό το φαγητό θέλω μόνο σελινόριζα και το πράσο. Όνειρεμένο κι εγώ αυτό. Και τα πανεύκολα σοκολατάκια με κάστανο. Κόρη μου, βέβαια, μπαμπά, είναι τέλεια. Πολύ ψυχρή βρίσκω. Το Λευτέρη χρωστάω ένα από τα ωραιότερα τριήμερα της περσινής χρονιάς. Είχαμε περάσει υπέροχα, στο Γαλαξίδι. Όμορφο, όμορφο τριήμερο πολύ. Τι όμορφο τριήμερο και κουραστικό και είδαμε τα πάντα όλα. Διότι ο Λευτέρης είναι ένα παιδί το οποίο κάνει 5.000 πράγματα ταυτόχρονα. Για να πω πού να ξεκινήσουμε. Είσαι... Καθηγητής. Στη σχολή, στην Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων του Γαλαξιδίου, η οποία είναι μία από τις καλύτερες σχολές στην Ελλάδα και λίγοι το ξέρουν αυτό. Από τους μη του χώρου μας, εν πάση περιπτώσει. Πάνω στον χώρο το γνωρίζουν πάρα πολλοί κόσμοι. Καλά, στον χώρο, ναι. Τόσα χρόνια, χιλιάδες παιδιά, χιλιάδες μαθητές. Ναι. Δημόσια σχολή. Δημόσια σχολή του Υπουργείου Τουρισμού. Ναι, που είναι ακόμη από τις καλύτερες σχολές. Μετά, τι έχεις. Πατέρας, πόσα παιδιά. Δύο. Τρέχει, μένει σε ένα χωριό έξω από το Γαλαξίδι. Κάθε μέρα κατεβαίνει στο Γαλαξίδι πάνω κάτω με τα πιτσιρίκια. Τι άλλα κάνεις. Γονείς μου ταβέρνα από το 1932 στη λίμνη του Πλαστήρα. Ταυτόχρονα εγώ. Μου είχε κοπεί μιλιά, λέει. Εργάζομαι σε ξενοδοχεία, εστιατόρια. Ναι. Και μέσα σε όλα αυτά διοργανώνει κάθε χρόνο και ένα εκπληκτικό φεστιβάλ, το οποίο πραγματικά θα το κάνετε του χρόνου. Βέβαια. Να καλέσουμε τον κόσμο. Βέβαια, βέβαια. Να έρθετε, είναι εκπληκτικό, διότι τι κάνει. Μαζεύει όλες τις κυρίες της περιοχής και μαγειρεύουν αυτά τις φοβερές πίτες, τα φοβερά γλυκά, τα φαγητά, δηλαδή βρίσκει συνταγές που έχουν ξεχαστεί. Γίνεται ένα πανηγύρι με εκατομμύρια φαγητά και ταυτόχρονα μαζεύει και όλους τους παραγωγούς της περιοχής που κάνουν εξαιρετικά προϊόντα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε κοντά στην Άμφισσα, λάδια, ελιές, κυροκομικά, κρασί, κρασιά, μέλι, τσίπουρα, ούζα, μέλι, σαπούνια, λικέρ, τα πάντα όλα. Περνάς ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, γιατί εντάξει το Γαλαξίδι είναι μοναδικό, είναι κάρτ ποστάλ. Τρως εξαιρετικά, μένεις σε απίστευτους μικρούς ξενώνες. Νομίζω ότι είναι ένα ιδανικό Σαββατοκύριακο, όποια εποχή του χρόνου και να πας στο Γαλαξίδι, χειμώνα καλοκαίρι, σύν το ότι εκείνη την περίοδο, εκείνο το διήμερο, έχεις και την ευκαιρία να δοκιμάσεις και να δεις όλη την κληρονομιά του τόπου. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πιο συγκινητικό από όλα είναι ότι φέρνει και τα παιδιά από τη σχολή και παντρεύονται με αυτή την παράδοση. Μαγειρεύουν αυτό... φαγητά τα οποία, ναι, τα δίνουν στον κόσμο δωρεάν να δοκιμάσουν. Ναι. Δοκιμάζουν το κρασιά, δοκιμάζουν όλα τα προϊόντα και είναι πραγματικά ένα διήμερο, ας πούμε, πολύ όμορφο, μια γιορτή. Χορταστικότατο. Ναι. Και τώρα σήμερα θα κάνουμε κάτι πιο ελαφρύ από όλα αυτά που είδαμε, γιατί περάσανε από τα μάτια μου τώρα μπροστά σαν ταινία. Μια σούπα. Ναι, συμπαβελετέ. Ναι. Θα δείξουμε μια έτσι πώς ξεκινάει και πώς γίνεται. Και με την ίδια διαδικασία μπορούμε να κάνουμε όποια σούπα θέλουμε με τη βάση της. Μπράβο. Γιατί έτσι, είναι και αλλάζουμε το βασικό υλικό δηλαδή. Κατάλυψη. Σήμερα έχουμε αρακά. Ναι. Αύριο μπορεί να έχουμε καρότο, να έχουμε κολοκύθι, μπορεί να έχουμε πατζάρι, μπορεί να έχουμε πρόκολο, κουνουπίδι. Ναι. Στην ουσία θα μας δείξει την αρχή μιας βελουτέ, ως δάσκαλος που είναι. Πώς θα κάνουμε μια σωστή βελουτέ. Οκ, εμείς θα την κάνουμε με αρακά και σελινόριζα. Και πράσο και κρεμμύδι και άνιστο. Ωραία. Να κόβω εγώ. Να βάλω εγώ τη φωτιά, ναι, γιατί αυτά θα θέλουν σοτάρισμα, φαντάζομαι. Δάσκαλε. Ναι. Mm. Και να βάλουμε μισό-μισό βούτυρο και ελαιόλαδο, να το παντρέψουμε δηλαδή. Το βούτυρο ταιριάζει πάρα πολύ και με τον αρακά και με το πράσο.
Και γενικά κάνει... στις σούπες που είναι μια πολύ καλή υφή. Και υφή και... πιο βελούδινη. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα αυτά, εντάξει, Μιχάλη τα κόβει τέλεια, αλλά μπορείς να κόψεις και λίγο πιο χοντρά, διότι αφού θα την περάσει τη σούπα, ε, όχι, δεν έτσι είναι, αλλά το χέρι μου είναι συνηθισμένο να κόβει σε αυτόν τον ρυθμό, οπότε είναι δύσκολο να το αλλάξω. Έλα. Και να αρχίσουμε να ρίξουμε. Βασική αρχή το λέμε πάντα όταν κάνουμε σούπα εδώ, σοτάρουμε πάντα τα υλικά. Έχει εντελώς διαφορετικό γευστικό αποτέλεσμα από το να τα ρίξεις νερό μπλουμ μέσα σε μια κατσαρόλα με νερό. Ε? Έτσι είναι. Ένα ελαφρύ σοτάρισμα, δεν χρειάζεται πάρα πολύ ώρα. Ένα μυστικό που γίνεται στη σούπα, θέλουμε αντίθετα με πολλά άλλα φαγητά, θέλουμε πολύ σιγανή φωτιά. Ναι. Θέλουμε να πάρουμε έτσι το άρωμα και όχι να σοτάρουμε τα λαχανικά. Να τα υδρώσουμε. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Αυτό ακριβώς. Ναι. Και βέβαια το θετικό και με εσείς, είσαστε τυχεροί όλοι οι επαγγελματίες, είναι πολύ σημαντικό να δουλεύεις τον γκάζι, ρε παιδί μου, που το ρυθμίζεις όπως θες, είναι πλέον ασφαλές για όλα τα σπίτια. Έτσι. Πράσο. Και αμέσως μύρισε χειμώνας και ζεστασιά. Συνεχίζουμε την πατάτα. Την πατάτα τη βάζουμε αυτή, θα γίνει σούπερ κρεμώδης η σούπα, διότι βάζει και πατάτα που έχει άμυλο, αλλά έχουμε και τον αρακά που έχει άμυλο. Και θα δέσει και θα γίνει... Βέβαια, τώρα, αν σε μία σούπα που δεν έχει αρακά, εσείς θα βάζετε πάντα μία πατάτα για να κάνει το βελουτέ. Έτσι είναι. Με το άμυλό της. Οπότε, θα προσθέσω και την πατατούλα λίγο. Μου αρέσει να σουτάρω και την πατάτα λιγάκι. Ναι, βέβαια. Και βγάζει τον άμυλο. Σιγανή φωτιά. Ναι, ναι, σιγανή φωτιά να εδρώσουν τα υλικά μας. Οκ. Συνεχίζω να κόβω σου. Τη σεδρινόριζα, ένα σημαντικό, θέλετε, θα το δείτε όσοι τη χρησιμοποιείτε, υπέροχο λαχανικό, γεμάτο βιταμίνες, το οποίο όμως με την ώρα που το καθαρίζεις αρχίζει και μαυρίζει. Οξυδόν. Το βάζεις μέσα σε ένα μπολάκι με κρύο νερό και κρατάει το λευκό και λίγο λεμόνι βοηθάει. Ναι, ναι, ναι. Εγώ το θεωρώ κορυφαίο. Ναι. Με φοβερή γεύση. Ναι. Αν μπορούσα να το χρησιμοποιούσα σε όλα τα φαγητά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχει ένα τόσο διακριτικό άρωμα σέλινου, χωρίς να έχει την επιθετικότητα του σέλινου. Κάνει φοβερή σούπα και μόνη της, κάνει φοβερό πουρέ, γίνεται φοβερή γαρνιτούρα. Και νομίζω ότι είναι από τα λαχανικά που αγαπάτε πιο πολύ σε σεφ. Πολύ, πολύ. Εγώ το πρωτογνώρισα στην Κωνσταντινούπολη μια φορά που είχα πάει για ένα σεμινάριο πριν 20 χρόνια. Και από τότε το έχω ερωτευτεί και το έχω μαζί μου στην κουζίνα μόνιμα. Αλήθεια, στην Κωνσταντινούπολη. Το χρησιμοποιούν πάρα πολύ εκεί, σε πολλά φαγητά. Ωραία. Λοιπόν, έτοιμοι εδώ. Υδρώσανε αυτά. Λιγάκι, ωραία. Και τώρα έχουμε ετοιμάσει εδώ ένα ζωμό λαχανικό. Συνηθίζουμε να μαγειρεύουμε όχι με νερό σκέτο. Καλό είναι να έχουμε ζωμούς. Ό,τι λαχανικά μας μένουν στο ψυγείο μας, τα βάζουμε στην κατσαρολίζα, λίγο νεράκι. Λίγα, καλά, εντάξει. Και βγάζουμε ένα ζωμό. Mm. Τώρα το έχω έτοιμο εδώ πέρα. Εντάξει. Μην είσαι σίγουρος ότι το κάνουμε αυτό, τέλος πάντων. Ναι. Πες τα εσύ, να τα ακούμε. Και το μυστικό μου στη σούπα είναι να ρίχνουμε λίγο ζωμό. Όχι πάρα πολύ. Λίγο, θα το αφήσουμε λίγο. Να... Και σε χαμηλή φωτιά. Σιγοβράσει αυτό. Δεν χρειάζεται να είμαστε από πάνω, όπως το ριζότο. Κάνεις καμιά άλλη δουλίτσα, το κοιτάς και που και που και προσθέτεις έτσι. Και όσο σώνεται, ξαναρίχνεις, να φτάσεις ακριβώς εκεί που πρέπει και έχεις όλη την οστιμιά των υλικών κρατημένη και δεν χάνεται. Γιατί αν βάλεις πάρα πολύ νερό, θα διαλυθεί όλο αυτό. Μπράβο, και στο τέλος θα μείνει τίποτα. Ναι. Αλάτι δεν ρίχνουμε. Θα ρίξω. Τώρα θα ρίξω. Ναι. Βέβαια, αν βάλετε ζωμό, θα προσέξετε το αλάτι, διότι η έτοιμη ζωμή είναι αλατισμένη. Ναι. Και θα ρίξουμε και τον αρακά τώρα. Ναι. Αρακάς, ένα λαχανικό που το αγαπάνε και τα παιδιά, πλούσιο σε φόσφορο, νάτριο, το οποίο βέβαια όταν το παίρνεις κατεψυγμένο, διατηρεί όλα τα θρεπτικά συστατικά, διότι τον καταψύχουν 4 ώρες αφού τον μαζέψουν. Είναι φόσφορο, κάλιο, νάτριο. Έλα.
Και βέβαια ο κατεψυγμένος, να ξέρετε ότι είναι ελαφρώς προβρασμένος, οπότε δεν χρειάζεται πολλή ώρα μαγείρεμα. Ωραία. Χειμωνιάτικη σούπα. Και ανοιξιάτικη βέβαια. Ωραία, τώρα θέλει λίγο ζωμό. Και περιμένουμε. Και αυτό, περιμένουμε. Κάνα 20 λεπτό, κάπου εκεί. Και τώρα μοσχοβολάει όλος ο χειμώνας μέσα σε μια κατσαρόλα, γεμίζει κουζίνα αρώματα. Έτσι είναι ακριβώς. Ναι. Έτοιμη είναι, μπορούμε να την σταματήσουμε από τη φωτιά. Στη φέρνω εκεί να την πολιτοποιήσεις με το ραβδομπλέντερ. Ιδανικό για μια βελουτά είναι το ραβδομπλέντερ, διότι δεν λερώνεις άλλα σκεύη, το βάζεις μέσα, δεν χαλάει κατσαρόλα, τελείωσες. Αν δεν έχει το ραβδομπλέντερ, θα το κάνετε σιγά σιγά στο μούλτι, όπου γίνεται εξίσου ωραίο. Πολιτοποιείται πολύ ωραία. Τώρα, αυτή η σούπα έχει πάρα πολύ άμυλο, δηλαδή έχουμε την πατάτα, έχουμε τον αρακά, που σημαίνει ότι έρχεται, να το δείξουμε αυτό, και γίνεται πάρα πολύ πυκνή. Ναι. Εντάξει, εσύ τώρα ξέρεις τα υγρά σου και την έφερε σε ακριβώς πολύ καλή μορφή. Αλλά μπορεί να σου γίνει και πουρές και δεν το θες το πουρέ. Θα συμπληρώσουμε λίγο ζωμό ή νερά και να την αραιώσουμε. Ναι. Δηλαδή δείτε ότι αυτή η πυκνότητα είναι, είναι ιδανική. Ιδανική. Και τώρα φαντάζομαι κάτι θα κάνεις να την αποτελειώσεις εσύ. Θα βάλουμε ψιλοκομμένο άνηθο για να δώσουμε ένα έξτρα άρωμα και συνήθως όλα τα αρωματικά φυτά τα ρίχνουμε όταν τελειώσουν. Και θα ρίξουμε λίγο κρέμα γάλακτος απλά έτσι για την... να φτιάξουμε λίγο καλύτερη όψη. Ωραία. Να ρίξω. Ναι. Πες μου εσύ. Εντάξει. Επίσης μπορείς, αυτό το κάνεις κι εσύ, να έχεις την κρέμα κρύα στο ψυγείο, να τη χτυπήσεις σαν τη γη και να τη βάλεις σαν τη γη χτυπημένη άγλικη. Άγλικη, χωρίς τίποτα, στο μούλτι, αν είναι παγωμένη, γίνεται μια πολύ ωραία σαν τη γη. Κόβεις με το κουταλάκι έτσι και ένα ωραίο σχήμα και το βάλεις στο πιατάκι σου για να κάνεις την ωραία γαρνιτούρα. Και επίσης ταιριάζει, μπορείς να... ένα οποιοδήποτε καπνιστό αλαντικό, να το ξεροψήσεις κιόλας λίγο στο τηγάνι και να το σερβίρεις από πάνω, μπέικον. Οπωσδήποτε και σίγουρα πάει και ένα ωραίο τυράκι. Και τυράκι μπορείς να τρύψεις και λαβιέρα, παρμεζάνα, ναι. Και επίσης μιτζίτρα. Και ψάρια καπνιστά πάνε. Ναι. Μια ρέγκα, ένα κάτι, ένα κολλιό, κάτι. Μια πέστροφα. Και αμέσως μπορείς να κάνεις μία βελουτέ, κυρίως γεύμα. Ναι. Ιδιαίτερα για το βράδυ είναι ιδανική. Να φέρω το πιάτο. Έτοιμο. Τι δεν σου άρεσε τώρα. Έπεσε εκεί. Άμα το κάνει αυτό ο μαθητής τον μαλώνεις. Όχι. Το μαθητή ποτέ δεν το μαλώνεις. Το δίνεις κουράγιο. Βέβαια. Έτοιμο. Γι' αυτό είσαι καλός δάσκαλος. Κατάλαβες. Για τη συνταγή σούπα αρακά θα χρειαστείτε 1 κιλό αρακά κατεψυγμένο, 1 κρεμμύδι ξερό, 1 πράσο, 1 πατάτα, 1 σελινόριζα, 1 κουταλιά της σούπας άνηθο ψιλοκομμένο, 1 λίτρο ζωμό λαχανικών, 50 ml κρέμα γάλακτος με 36% λιπαρά, 60 ml ελαιόλαδο, 60 γραμμάρια βούτυρο, αλάτι και πιπέρι. Τι ωραίο πράγμα. Βγάζει όλη τη γλύκα του αρακά. Νομίζω ότι είναι η ιδανική μορφή για να φας έναν αρακά. Με όλα τα αρώματα της ελληνόριζας, του πράσου, του κρεμμυδιού. Και τα παιδιά το τρώνε πιο ευχάριστα έτσι, νομίζω. Είναι μαγική σούπα, πραγματικά. Είναι αυτό παρηγοριά τη ψυχή σου. Που δεν είναι καλοκαίρι, δηλαδή είναι από τις στιγμές που σε συμφιλιώνουν με το χειμώνα αυτή η συνταγή. Έτσι. Δεν θα δοκιμάσεις, όχι, είσαι τόσο σίγουρος. Όχι, λέει, δεν θέλω.
Για τη σούπα αρακά, σοταρούμε σε ελαιόλαδο και βούτυρο το κρεμμύδι, το πράσο, την πατάτα και τη σελινόριζα. Προσθέτουμε σιγά σιγά το ζωμό λαχανικών, αλάτι και πιπέρι. Έπειτα βάζουμε τον αρακά, προσθέτουμε τον υπόλοιπο ζωμό και αφήνουμε τη σούπα να σιγοβράσει για 20 περίπου λεπτά. Αφού βράσει, την πολτοποιούμε με το ραβδομπλέντερ μέχρι να γίνει βελουτέ. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, τον άνηθο και σερβίρουμε. Αγριογούρουνο, γιορτινό φαγητό. Ε? Χριστουγεννιάτικο. Χριστουγεννιάτικο, ετοιμαζόμαστε. Αν και το συγκεκριμένο νομίζω ότι τρώγεται όλο τον χρόνο. Γιατί δεν είναι βάρη, δεν είναι επικυμιστό, δεν είναι στιφάδο. Αγριογούρουνο με πράσα δηλαδή, πράσα, σελινόριζα και σέλινο κρεμμύδι σκόρδο βλέπω. Ακριβώς. Ναι, τέλεια. Και στο τέλος τη σάλτσα του. Και βέβαια φαντάζομαι ότι εντάξει, μπορεί να μην βρεις και αγριογούρουνο, το κάνεις και με χοιρινό. Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Και, και με άλλο κρέας. Αλλά βασικά το χοιρινό. Εγώ θα το έκανα ή με χοιρινό ή με αρνάκι. Αυτά τα δύο. Αυτά δηλαδή, τα δύο ταιριάζουν πολύ καλά, ταιριάζει. Επειδή θα κάνουμε και φρίκασε. Ναι. Ωραία. Μια διαφορετική τεχνική, δηλαδή εδώ θα σοτάρουμε το αγριογούρνο. Ναι, ναι. Και δίπλα θα βάλουμε τα πράσα. Τα χωρίς οποία... καμία λιπαρή ουσία. Σκέτα. Σκέτα. Θέλουμε να βγει η υγρασία τους. Με νερό. Σκέτα, σκέτα. Τι είπες, σκέτα, τελείως. Σκέτα. Με σιγανή θερμοκρασία. Και τι κάνουν γλυκένουν αυτά. Θα εδραίνουν. Μένει η γεύση τους. Α, μάλιστα. Δυναμώνουμε τη γεύση λοιπόν. Δηλαδή στην ουσία. Ναι. Παλιά τεχνική της γιαγιάς μου. Πόση ώρα τα βάζεις αυτά, η γιαγιά σου από πού ήτανε? Από την Καρδίτσα. Και το έκανε έτσι, ε. Ακριβώς. Τα αφήνω έτσι δηλαδή. Τα αφήνουμε και θα ανακατεύουμε κατά... Αυτά θα αρχίσουν να βγάζουν νερό δηλαδή. Ναι, θα αρχίσουν να βγάζουν τα έγγραφα. Εδρώνουν δηλαδή. Πόση ώρα το κάνεις αυτό? Τέταρτο, 20 λεπτά. Α, τέλει τόσο. Θέλει σιγά, σε σιγανή θερμοκρασία. Αλλά δεν σε νοιάζει γιατί στο μεταξύ. Δεν με νοιάζει γιατί ταυτόχρονα μαγειρεύω και προχωράω. Οπότε ελαιόλαδο να αρχίσουμε να. Σοτάρουμε το κρέας, να το ορθορακίσουμε δηλαδή. Ωραία. Και βάζω εγώ το αγριογουρουνάκι. Ε. Και τα χρώμα που έχει, ρε παιδί μου. Κάτι σαν μουσαράκι γάλακτος, το λες. Το συγκεκριμένο είναι άγριο, δεν είναι από εκτροφής. Είναι... Στο λένε το χωριό που φάγαμε τα φοβερά κρέατα κοντά σε εσάς. Μαλαντρίνο. Στο Μαλαντρίνο. Πω, 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 πω. Το θωράκισα. Ωραία. Κοίτα τι ωραίο το έκανα. Τέλειο. Δυνατή φωτιά, να γυναροδίσει. Κάνε μου και αυτά τα πράσα. Καλά, αυτά ψήνονται. Μήπως θα χαμηλώσει τη φωτιά. Είπαμε, σιγανή θερμοκρασία. Σιγανή, το είπαμε. Το είπαμε. Θα με μαλάσει ο δάσκαλος. Εγώ τα άψησα. Και λίγο σκουρδάκι στο... Εντάξει, μπορεί το πράσο να μην το πέτυχα, αλλά το γουρνάκι στο έχω κάνει, κοίτα τι ωραίο. Τι είναι, α, σκόρδο, μπόλικο σκουρδάκι, μπράβο. Και σέλινο. Και σέλινο. Τα κλωναράκια του. Ναι. Δεν είναι πολύ άρωμα. Ναι. Το αγριογούρουνο τώρα σε σχέση με το χοιρινό. Πόση ώρα παραπάνω θέλει μαγείρεμα? Θέλει πολύ, έχει μεγάλη διαφορά. Εντάξει, όχι πολύ μεγάλη, εξαρτάται και το ζώο όμως. Επειδή τα άγρια δεν είναι εκτροφής, οπότε δεν μπορεί να τα έχει ελεγχόμενα. Πάντως, πόση ώρα δεν περίπου είναι? Γύρω στις 2 ώρες. 2 ώρες. Πιστεύω ότι το θέλει. Τώρα έχουμε σοτάρει τα υλικά, έχουμε ορθορακίσει το κρέας. Έχει κατέβει γεύση κάτω στην πεθυμένα της κατσαρόλας. Και θέλουμε να
να το σβήσουμε που λέμε στη μαγειρική για να ξεκολλήσουμε τις ουσίες από την κατσαρόλα και να πάρουμε τη γεύση. Να τα γλασάρουμε. Να το κάνουμε με δύο τρόπους. Ένα με κρασάκι, ναι, λευκό. Και επειδή τα αγριογούρνα έχουν και λίγο μυρωδιά, θα προσθέσουμε και λίγο κρέμα βαλσαμικού να μας δέσει και λίγο η σάλτσα. Επίσης, όλα τα κυνήγια, να ξέρετε, και λίγο λευκό ξύδι. Και ο λαγός, ναι, θέλει όλα τα κυνήγια. Και τι έβαλες εκεί? Λευκό ξύδι. Α, και λευκό ξύδι, μπράβο. Ναι. Μαζί. Θα το αφήσουμε λίγο να γλασάρει. Και η κρέμα βαλσαμικού θα το βοηθήσει και να γλασάρει, ναι, ναι, γιατί, ναι, ναι, έχει... πολύ. Είναι δεμένη πυκνή. Το αλατίζουμε, αλάτι, πιπέρι. Και το αφήνουμε μαγειρευτεί τώρα. Το αφήνουμε μαγειρευτεί. Σιγά σιγά. Αφού συμπληρώσουμε λίγα υγρά ακόμη, ναι, νεράκι. Ή κάποιο ζωμό που εντάξει, στις πλιασίνες δεν υπάρχουν. Βάζουμε και λίγο νεράκι. Ναι. Το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να μαγειρευτεί. Αν έχουμε κατσαρόλα που μπορεί να μπει στο φούρνο και δεν έχει πλαστικά μέρη, προτιμώ να μπει στο φούρνο το φαγητό, γιατί θα μαγειρευτεί πιο καλά, θα μαλακώσει καλύτερα. Στο φούρνο. Στο φούρνο. Όλα τα μαγειρευτά μου εγώ τα βάζω στο φούρνο. Τα φτιάχνω στην κατσαρόλα. Μια τεχνική πολύ καλή. Τι είναι έτσι ακριβώς, τι ώρα θα το βάλω στο φούρνο? Τώρα, όταν είναι έτοιμο, το έχω βάλει τα υλικά μου, έχω βάλει τα υγρά μου, τα υλικά μου όλα, είναι έτοιμο δηλαδή στην κατσαρόλα. Το παίρνω, ανάβω το φούρνο και το βάζω όλο μέσα στην κατσαρόλα. Για πόση ώρα? Πολλές ώρες. Για μισή, δύο ώρες. Όσο πιο σιγανά σιγοβράσει, τόσο καλύτερα θα γίνει. Και ειδικά όταν μιλάμε για άγριο, δηλαδή θα μαλακώσει πιο καλά. Στην κατσαρόλα και αυτό και εκεί. Θα γίνει και εδώ. Ναι. Απλά στο φούρνο, επειδή ψήνεται με όμορφα από όλες τις πλευρές και από πάνω και από τα πλάγια και από κάτω, έχει πιο καλή θερμοκρασία για να μαλακώσει το κρέας καλύτερα. Εμένα πιο μαλακά μου βγαίνουν στην κατσαρόλα πάντως, οφείλω να σου πω. Το έχεις δοκιμάσει? Το έχω δοκιμάσει, γι' αυτό σου λέω. Με εντυπωσιάζει αυτό που λες. Ωραία. Στο μεταξύ υδρώνουν και τα πράσα που τα έχω κάψει λίγο εγώ. Αλλά ευτυχώς τα έχει φέρει εδώ και ο Λευτέρης για να δείτε, γιατί έκανα τη βλακία και τα έβαλε σε δυνατή φωτιά. Έτσι πρέπει να βγουν. Έτσι ακριβώς. Σε χαμηλή φωτιά. Μας χομυρίζουνε. Έχουνε πραγματικά μαζέψει όλα τους τα ζουμάκια. Και σε ποια φάση τώρα θα ρίξω τα υπόλοιπα? Όταν μισοβράσει περίπου το φαγητό μας, δηλαδή περάσει τη μία ώρα στο μαγείρεμα, γιατί και το πράσο και σε ελληνόριζα περίπου στο μισάωρο θέλουν τώρα πλέον στο τελείωμα, θα τα ρίξουμε μέσα και θα αφήσουμε το φαγητό να τελειώσει. Ωραία. Και στο τέλος βέβαια θα κάνουμε τη σαλτσούλα αυγό λέμον. Okay. Τέλεια. Τώρα έφτασε η ώρα να ρίξουμε. Το κρέας μας είναι σχεδόν έτοιμο. Θέλει κανένα 20 λεπτάκι. Να σας πω και κάτι. Μπορείτε να το φτάσετε στο τέλος του το κρέας και να ρίξετε τα λαχανικά. Δεν θα πάθει τίποτα. Θα μαγειρευτεί λίγο παραπάνω. Θα γίνει ακόμη πιο λουκουμάκι. Έτσι, έτσι. Ναι. Έτσι. Τα λαχανικά όσο πιο λίγο τα βράσουμε τόσο καλύτερα, έτσι, θα μείνουν και ζωντανά και θα έχουν και καλύτερα... Γιατί και το πράσο είναι τώρα σχεδόν μαγειρεμένο, έτσι, ναι, όπως, ναι, το αφήσαμε και ίδρωσε 20 λεπτάκια σε χαμηλή φωτιά. Εντάξει, θαύμα. Να βάλω λίγο αλάτι, λες τα λαχανικά. Ναι, ναι. Έτσι λίγο διακριτικά. Και περιμένουμε και τα λαχανικά να γίνουν... Και τώρα είναι έτοιμο. Τα βλέπετε εδώ όλα έχουν καλά. Τα αρώματα δεν μπορώ να σας περιγράψω. Η σελινόριζα με το πράσο. Πολύ καλό είναι άρωμα. Χριστούγεννα. Το κλείνουμε τη φωτιά. Εντελώς. Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Το κλείνουμε. Και τώρα θα δείτε το μερακλίδικο, το σωστό, το πιο παχύ αυγό ακόμα. Λοιπόν, κοιτάξτε τεχνική. Γιατί συνήθως τι κάνουμε, χτυπάμε δύο αυγά και με το λεμόνι και το ρίχνουμε μέσα. Όμως υπάρχει και άλλη καλύτερη τεχνική. Χωρίζουμε τους κρόκους από τα σπράδια. Ναι, μόνο κρόκους θα βάλουμε. Το σπράδι δεν το βάζεις καθόλου? Όχι. Μπορείς να το βάλεις. Εμείς μαγειρεύουμε, Ελένη μου, για εστιατόρια και θέλουμε να μείνει κάποια ώρα το αυγό λέμονο στην κατσαρόλα. Για να μην κόψει. Για να μην κόψει. Α, ωραίο κόλπο αυτό. Γιατί εμείς στο σπίτι μας δεν θέλουμε να μην κόψει? Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερο δράμα από το να θες να ξαναζεστάνεις το αυγοκομμένο φαγητό. Ναι. Με τους κρόκους δεν κόβει. Α, ωραίο αυτό. Δεν το ξέρω ότι άμα βάλεις μόνο κρόκους δεν κόβει. Ναι. Λοιπόν, και ξεκινάμε.
Θέλει αρκετή ώρα να το χτυπήσουμε για να φραντέψει το αυγό. Αν μπορούμε να το δουλέψουμε σε μίξερ, είναι ακόμη καλύτερα. Να σου πω κάτι, όλα και όλα, δεν θα κατεβάσω και το μίξερ για να το κόψω. Μπορείτε όμως, γιατί το κάνω μπορεί και εγώ αυτό. Μπορεί να έχουμε το ραβδοριλέτερ στο σπίτι και να έχει μίξεράκι. Μπορείς να το κάνεις στο μούλτι. Στο μούλτι. Χτυπιέται μια χαρά. Δηλαδή με δύο χτυπήματα γίνεται άσπρος ο κρόκος. Όσο πιο πολύ το αφραντεύσουμε, τόσο καλύτερο θα γίνει το αυγό λέμον. Θες να το χτυπάω εγώ? Όχι. Να στύψεις ή κανένα λεμόνι? Ναι. Α, δεν με πιστεύετε. Κοίτα, με την ίδια φορά θα το κάνω. Εγώ πάω να με συγκουράσω. Μπα, μ' αρέσει. Το ασπρίζουμε δηλαδή. Ναι. Ωραία. Αν νόμιζες ότι είναι εύκολη υπόθεση, το αυγολέμονο. Ωραία. Ωραία, σου ρίξω και λίγο λεμονάκι. Ας πούμε δηλαδή, γιατί όσο πιο πολύ, τόσο καλύτερα. Θέλει κι άλλο λίγο. Και τώρα, που είναι έτοιμο, ναι, θέλουμε να δώσουμε, για να μην το ρίξουμε κατευθείαν στο φαγητό και μας κόψει το αυγό. Το αυγολέμονο θέλει δύο. Ε, συμφωνείς? Απλά θέλει, ναι, ναι, θέλει δύο. Σαν τους χιώτες. Σαν τους χιώτες πάει το αυγολέμονο. Ένας να ρίχνει, άλλος να κατέβει. Έτοιμο. Έτοιμο. Και τώρα το τουμπάρουμε, ε. Ναι. Και όπως βλέπετε, η φωτιά μας είναι κλειστή. Απλώς το κουνήσεις τώρα, ε. Ναι. Έτοιμο. Αυτό ήταν. Ναι. Τέλειο. Ελαφρύ και καλλιτεχνικό. Σερβίρουμε. Αυτό είναι πρασοσέλινο στην ουσία, ε. Ναι. Πρασοσέλινο ριζάτο. Και μου αρέσει γιατί... Απλά στο πρασοσέλινο δεν χρησιμοποιούσαν σελινόριζα. Στην ουσία η τεχνική ακριβώς ίδια είναι. Ναι. Αυτό... Γίνεται πιο φινετσάτο με τη σελινόριζα. Αυτό ακριβώς μαγειρεύανε. Και βέβαια βάζεις βόλικο ζουμάκι. Εμένα μου αρέσει να κάνει λίγο σαν σούπα αυτό. Ε. Αυτή είναι η κοινοστιμιά του. Για τη συνταγή αγριογούρουνο με πράσο, σελινόριζα και αυγολέμονο θα χρειαστείτε 1 κιλό αγριογούρουνο, 1 κιλό σελινόριζα, 1 κιλό πράσο, 100 γραμμάρια σέλερι, 1 κρεμμύδι ξερό, 1 σκελίδα σκόρδο, 4 αυγά, χυμό από 2 λεμόνια, 1 σφινάκι λευκό ξύδι, 100 ml κρασί λευκό, 30 ml κρέμα βαλσαμικού κλασική, αλάτι και πιπέρι. Σου κόβω σελινόριζα. Νομίζω ότι είναι η ωραιότερη μπουκιά. Είναι η σελινόριζα και το πράσο τελικά. Που παίρνουν την αστιμιά και από το ζουμάκι και από το γουρνάκι. Εγώ από αυτό το φαγητό θέλω μόνο σελινόριζα και το πράσο. Ονειρεμένο. Κι εγώ αυτό. Δεν με ενδιαφέρει το κρέας καθόλου. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Θα το δοκιμάσω για να δούμε πώς είναι. Ναι. Και πραγματικά είναι σαν μοσχάρι, είναι σαν λαγός που λιώνει, είναι λουκούμι το αγριογούρνο. Και το κρέας έχει λιώσει, όταν έχει δηλαδή γίνει πολύ μανακό, το βλέπεις. Ναι, ναι. Όταν το ζώο είναι ακριβώς σωστό, και είναι το μαγειρέψεις κρέας και σωστά. Ναι. Αλλά γενικά αυτό μπορεί να γίνει με ένα οποιοδήποτε χοιρινό ή αρνάκι, κατσικάκι, ή και με ένα ζυγούρι, με ένα μεγάλο, δηλαδή που δεν μυρίζουν καθόλου αυτά τα κρέατα. Ακριβώς. Είναι ένα ονειρεμένο φαγητό, από το οποίο πραγματικά αυτό που θες είναι το ζουμάκι να το φάσεις σαν σουπίτσα. Τις σελινόριζες και τα πράσα. Μαγικό. Και ούτε βάζεις επιπλέον μυρωδικά, τίποτα. Καθαρή γεύση. Είναι μια επιστροφή, γιατί το λέμε συνέχεια, ότι ξανά η μόδα είναι ότι γυρνάμε πίσω. Στις ρίζες. Στις ρίζες και στις παραδοσιακές συνταγές. Ακριβώς. Αντί για τις γαλοπούλες και όλα αυτά, τα οποία ποτέ ο Έλληνας δεν τα μαγείρεψε και καλά μεταξύ μας, στα σπίτια του. Μόνο στις σεφ ξέρετε ότι τα μαγειρεύεται. Να επιστρέψουμε σε αυτές τις συνταγές, που αυτό είναι ένα κλασικό ελληνικό. Καθαρά ελληνικό, έτσι, χρησιμοποιητό ακριβώς. Ναι.
Για το αγριογούρουνο, σοτάρουμε τα πράσα και τα αφήνουμε για 20 λεπτά σε χαμηλή φωτιά να μαγειρευτούν. Σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο το αγριογούρουνο μέχρι να πάρει χρώμα. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το σέλερι και σβήνουμε με το λευκό κρασί. Έπειτα, ρίχνουμε την κλασική κρέμα βαλσαμικού και το λευκό ξύδι, αλάτι, πιπέρι, το νερό, σκεπάζουμε και το αφήνουμε να μαγειρευτεί για 2 περίπου ώρες. Στο τέλος, ρίχνουμε τη σελινόριζα και τα πράσα στην κατσαρόλα με το αγριογούρουνο. Για το αυγολέμονο, χτυπάμε σε μπολ τους κρόκους, προσθέτουμε το χυμό λεμονιού, λίγο ζουμί από το αγριογούρουνο, αυγοκόβουμε το φαγητό και σερβίρουμε. Που λες, Λευτέρη μου, δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί τα σοκολατάκια είναι τόσο ακριβά στην αγορά. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Αντίθετα, υπάρχει ο τρόπος να κάνεις ωραιότατα σοκολατάκια στο σπίτι πολύ με τα χεράκια σου. Πολύ φθηνά. Και πολύ γρήγορα. Και γρήγορα, αυτό θα δούμε τώρα. Θα κάνουμε σοκολατάκια τα οποία έχουν μέσα και μπισκοτάκια, έχουν κάστανα, φιστί και εντάξει, αν εξαιρέσουμε τα κάστανα, ας πούμε, ποιος δεν έχει τα πολύ παλικά στο σπίτι του. Μπορείς και να τα βάλεις τα κάστανα. Μπορείς να τα βάλεις. Θα βάλεις κάτι άλλο. Ναι. Βάλε, ξέρω εγώ, φουντούκια. Μπορείς να βάλεις τα φίτες, μπορείς να βάζεις κράμπερις, ξέρω εγώ, λεφτά που υπάρχουν τώρα. Μούρα αποξηραμένα, οτιδήποτε. Ναι, ωραία. Για να δούμε πώς θα τα κάνουμε. Τύπο, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι θα κάνεις? Πες μου, δώσ' μου δουλειά να κάνω. Τα μπισκότα στο μούλτι. Α, πολύ δύσκολη δουλειά. Εντελώς τριμμένα. Ναι, ναι. Και θα κόψω και εγώ τα κάστανα με το μαχαίρι, για να είναι πιο χοντροκομμένα. Αυτά τώρα τι κάστανα είναι? Είναι μαρόν γλασέ ή κάστανα? Όχι, όχι, είναι κάστανα. Βρασμένα. Κάστανα κανονικά. Ω, εντάξει, δεν είναι και τίποτα. Δηλαδή, ναι, ναι, παίρνεις κάστανα για να τα κάνεις βραστά, κρατάς και λίγα. Ακόμα και γλυκό αν έχεις κάστανα στο σπίτι. Ναι. Μπορείς να το βγάλεις και να το ρίξεις μέσα στα σοκολατάκια. Ναι. Ή μπορεί ένα οποιοδήποτε άλλο γλυκό κουταλιού επίσης, ναι, το ψιλοκόπεις. Ναι. Ωραία. Τα βάζουμε όλα μέσα σε μια λεκάνη. Μπασίνα που λέμε. Σε μια μπασίνα. Επίσης μπορείς να πάρεις κάστανα ψητά από τον καστανά και να τα ψιλοκόψεις, να τα, ναι, βάλεις μέσα. Ναι. Που τώρα το χειμώνα κάθε γωνία έχει ένα καστανά και ψήνει. Και είναι τόσο ωραία, ναι. Ωραία. Ωραία. Να φαίνεται λίγο το κάστανο. Ναι, γι' αυτό το κόψε στο χέρι. Ναι. Να το ακούς. Ωραία. Τώρα θα βάλουμε λίγο γουτυράκι. Θα δώσουμε και λίγο γεύση παραπάνω. Σε θερμοκρασία δωματίου το έχεις? Ναι. Μαλακό βούτυρο, μαλακωμένο, γιατί αυτό θα δώσει και άρωμα, αλλά θα δώσει και συνοχή, για να έρθουν αυτά να δέσουν στο σοκολατάκι. Πραλίνα. Πραλίνα φουντουκιού. Και τώρα το χεράκι μας και τα ανακατεύουμε. Βλέπετε πόσο γρήγορα και εύκολα. Αυτό και τα παιδιά το κάνουν αυτό. Και βέβαια, επειδή δεν φταίω εγώ τώρα που φέρνω τα Χριστούγεννα πριν την ώρα τους, αλλά κρατήστε αυτές τις συνταγές, διότι είναι ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο γλυκό, το οποίο μπορείς να το κάνεις μαζί με τα παιδιά, να νιώσεις ότι έρχονται γιορτές και να κάνεις ωραία πακετάκια να τα πας δώρο στους φίλους σου. Γιατί είναι και της μόδας τώρα τα χειροποίητα πεσκέσια. Βέβαια. Τέλεια. Και θα ρίξουμε και λίγο κονιά. Ένα λικεράκι. Α, λικεράκι. Εδώ έχω φέρει πικραμίγδαλο. Ναι. Έτσι. Α, ναι. Τώρα, ό,τι έχετε. Ό,τι έχετε σε ντουλάπι σας. Μπορεί να βάλεις και ένα κονιάκ που πάει πολύ με τη σοκολάτα. Ναι. Ό,τι έχει ο καθένας. Θέλω να μου χτυπήσει λίγο τα φιστίκια και αυτά στο μπλέντερ. Να κάνουμε μια πούδρα ακόμη. Αντί για φιστίκια γίνης, μπορείς να βάλεις έναν οποιοδήποτε ξηροκαρπό. Ναι, ναι. Αμύγδαλο, καρύδι, φουντούκι. Εντελώς. Εδώ. Και θα δείξουμε τρεις διαφορετικές εκδοχές πούδρες. Έτσι.
κάτσει να φέρω το πιάτο, ε. Ναι. Στο πόσο, στα 2 λεπτά έγινε. Ε. Για είπαμε γρήγορο, εύκολο. Ναι. Με το κακάο. Είναι αυτά που συνήθως τα λέμε τρουφάκια εμείς. Ακριβώς. Δεν ακριβώς σοκολατάκι, γιατί σοκολατάκι αν θες κάνει κρακ. Αυτά τώρα τα βάζουμε στο ψυγείο μετά ή τα τρώμε κατευθείαν. Αυτά τα τρώμε κατευθείαν. Άμα τα αφήσουμε λίγο θα σφίξουν και μόνα τους. Ας φύγουνε και έξω. Ναι. Αυτά τώρα αλλά και λίγο στο ψυγείο να τα βάλουμε. Εντάξει. Θέλω να μου πεις, εγώ τώρα, επειδή έχω πολλές δουλειές, θέλω να καθίσω μία μέρα και να κάνω αυτά τα σοκολατάκια. Ναι. Πόσο καιρό και πώς θα τα συντηρήσω? Δεν παθαίνω τίποτα. Για πότε, για ποτέ, στον αιώνα τον άπαντα? Εντάξει, πόσο καιρό θα. Μόλις θα φτιάξει τα αυτά, ρε Ελλήνη μου, θα τα φας την ίδια μέρα. Θα κάνω πολλά, ρε παιδί μου. Κρατιούνται στο ψυγείο? Όχι, και έξω σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κανονική, δηλαδή κρατιούνται, δεν έχω πρόβλημα. Αρκεί να μην είναι κοντά σε καλοριφέρ, σε ζέστη και λιώσουν. Διαφορετικά δεν έχουν κάτι που θα χαλάσει. Η πραλίνα, ας πούμε, πού τη συντηρούμε? Την πραλίνα φωτοκιού στο ντουλάπι. Πουθενά. Πουθενά. Άρα τι έχει μέσα? Πραλίνα φωτοκιού, μπισκότο και λίγο βούτυρο. Και όπως βλέπετε, το έχουμε κάνει τρεις διαφορετικές επικαλύψεις με τρουφάκι, με κακάο σκόνη και με βιστίκι γίνης. Εσείς μπορείτε ό,τι σκεφτείτε. Μπορεί να είναι χρωματιστό τρουφάκι, μπορεί να είναι αμύγδαλο, καρύδι. Δηλαδή, κάνεις ακόμα περισσότερο. Δημητριακά. Δημητριακά. Τι άλλο? Πολλά, πολλά, πολλά. Πολλές επικαλύψεις. Και να έχεις διαφορετικές γεύσεις. Ναι. Αυτή είναι μια βάση γρήγορη, εύκολη. Και είναι ένα υπέροχο δώρο. Ξέχασε να πάρει γλυκά από το σαρωπλαστήριο ένα βράδυ που έχει καλεσμένου φίλου. Όχι, επίτηδε το έκανε. Όχι, ξεπίτηδε ξέχασε. Και είναι και το πα και για χειροποίητο. Δηλαδή φτιάχνει ένα ωραίο κουτάκι και είναι μια χαρά δώρο. Έτσι. Πολύ ωραία. Τέλεια. Για τη συνταγή σοκολατάκια με κάστανο θα χρειαστείτε 300 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού, 250 γραμμάρια κάστανα βρασμένα, 100 γραμμάρια μπισκότα τύπου πτιμπερ, 100 γραμμάρια κακάο σε σκόνη, 100 γραμμάρια τρούφα σοκολάτας, 100 γραμμάρια φιστίκι, 50 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου και ένα σφινάκι λικέρ πικραμίδαλο. Χρόνος ρεκόρ για ένα γλυκό. Σε πόση ώρα το κάναμε? Φυσικό χρόνο νομίζω 2 λεπτά. Πόσο? Έλα. Έλα. Αυτό, 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 α, αυτό. Μισό, μισό. Πω, πω. Κόρη μου, βέβαια, μπαμπά, είναι τέλεια. Εχθρέ που τα δοκιμάζαμε στο σπίτι, δηλαδή, να... Πολύ ψυχρή τη βρίσκω. Αποστασιοποιημένη. Μπαμπά, είναι, είναι πάνω από τέλεια, διότι είναι η πραλίνα που λιώνει. Και σου έρχονται και τα όλα. Σου έρχεται το τραγανό από το φιστίκι, το άρωμα από το λικεράκι που έβαλες, τα μπισκότα. Και είναι και μια γεύση που μεγαλώσαμε έτσι με την πραλίνα. Ναι. Την έχουμε δηλαδή στο υποσυνείδητό μας πολύ καλά. Και στο συνειδητό μας την έχουμε. Και γνωρίζει και μεγάλες δόξες. Πια όλα τα γλυκά έχουν πλέον βάση την έτοιμη πραλίνα. Έτσι. Η οποία είναι κάτι πολύ βολικό βέβαια, όταν είσαι άχρηστος στα γλυκά, στη ζαχαροπλαστική και θες να κάνεις κάτι με τα χεράκια σου, κυριολεκτικά με τα χεράκια. Υπέροχο γλυκό. Κρατήστε τη συνταγή για τις γιορτές, νομίζω ότι θα κάνει θράψη. Ας μπορείς να το κάνεις κάθε φορά και με άλλα πράγματα που βρίσκεις για επικάλυψη. Σωστό. Υπέροχο. Για τα σοκολατάκια με κάστανο, βάζουμε σε μπολ τα τριμμένα μπισκότα, τα βρασμένα κάστανα, το βούτυρο, την πραλίνα φουντουκιού, το λικέρ και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια, λάβουμε τα σοκολατάκια και τα περνάμε από τρούφα σοκολάτας, τριμμένο φιστίκι αιγίνης ή σκόνη κακάου. Λευτέρη μου, ελπίζω να έρθουμε σε βρούμε στο Γαλαξίδι. Πότε είναι, στις γιορτές, πότε είναι η καλύτερη περίοδος? Κάνετε τίποτε εκεί? Εορτάζετε τις γιορτές κάπως περίεργα? Εντάξει, τώρα τα Χριστούγεννα, εντάξει, δεν κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι και Αράχοβα κοντά, Παρνασσός, χιονοδρομικά. Συνδυάζει δηλαδή θάλασσα και βουνό. Το πρωί κάνει σκι στον Παρνασσό. Αυτό είναι το τέλειο. Το μεσημέρι κατεβαίνει στο Γαλαξίδι να φας ψαράκι. Το ψάρι, αυτό είναι το τέλειο. Είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Ναι, έτσι. Ναι. Σίγουρα θα σας περιμένουμε το Μάιο να κάνουμε μαζί ξανά την τέταρτη ρουμελιώτικη κουζίνα. Το Μάιο έχουμε ρουμελιώτικη κουζίνα, φεστιβάλ. Να την κάνουμε μαζί. Ναι.
Με τον Ηλία του Μαμαλάκη. Εννοείται. Ναι, εννοείται. Είναι στιλοπάτης και υποστηρικτής της προσπάθειας. Ο ιδρυτής. Ναι, ναι, ναι. Να έχετε ένα γλυκό απόγευμα σαν αυτά τα φοβερά τρουφάκια, σοκολατάκια, όπως θέλετε πείτε τα. Είναι πραγματικά το θανάτου. Πολλά φιλάκια. Γεια σας. Αύριο στο ΣΕΦ στον αέρα, η Ελένη κάνει γλυκοθεραπεία με την Αριάδνη Πιλαρινού. Α, ερωτική μετανάστευση, όπως καταλάβατε. Δοκιμάστε τα λαχταριστά ντόνατ με το εύκολο γλάσο. Αυτό τι είναι, τα γενέθλια του Παναθηναϊκού. Κάπως έτσι. Τα γεμιστά γουπίς. Δεν ζηλεύεις. Τι κακές ζηλεύω, θα πω από το δικό σου. Παιδιά, το γουπί είναι γιούπι. Και τα πεντανόστιμα αλμυρά μπισκοτάκια. Είναι άλλη αίσθηση όταν κάνεις γλυκά με τα χέρια. Έρχεσαι πιο κοντά στα γλυκά σου. Γεύση Χαβάρτη από την Άρλα. Ένα τυρί με 100% φυσικά συστατικά. Απολαύστε το τώρα.